Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και στην κουζίνα μου σήμερα. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και είμαστε σήμερα εδώ γιατί θέλω να σας δείξω τι τρώω σε μία μέρα. Μου ζητήσατε πάρα πολύ από εσάς να κάνω ένα βίντεο τέτοιο με ισορροπημένη διατροφή, με τις συνήθειές μου και διάλεξα να σας δείξω γεύματα τα οποία απαιτούν λίγη προετοιμασία και που μπορείτε να πάρετε μαζί σας και σε ταπεράκι, γιατί αυτή είναι η ζωή μου, τις περισσότερες καθημερινές. Φεύγω με ταπεράκια και σακουλάκια με snacks. Αν λοιπόν σας αρέσουν τέτοιου στυλ βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like πριν φύγετε και φυσικά να πατήσετε και το subscribe για να γραφτείτε εδώ στο κανάλι. Α, μην ξεχάσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάμε με το πρωινό και θέλω να σας δείξω τι ακριβώς κάνω. Παίρνει λίγη ώρα το πρωινό. Εδώ έχω ένα κατσαρολάκι στο οποίο θα βάλω 3 κουταλιές της σούπας βρώμη. Ξυπνάω πάντα πεινασμένη τα πρωινά και μ' αρέσει να τρώω ένα πολύ θρεπτικό πρωινό. Λοιπόν, θα βάλω 3, μπορεί και 4 να βάλω κάποιες φορές και επίσης στις 3 αυτές κουταλιές βρώμη που εγώ αγοράζω χωρίς γλουτένη γιατί έχω δυσανεξία, θα βάλω και ένα ποτηράκι νερό και θα το αφήσω στο μάτι στο 4 να ζυγοβράσει. Όσο αυτό ζυγοβράζει, εγώ πίνω ένα ποτηράκι νερό γιατί πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό που δεν έχει ενυδατωθεί τόσες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάζω μία κουταλιά της σούπας χυμό αλόης. Ο χυμός αλόης κάνει πάρα πολύ καλό, θα το έχετε ακούσει. Πίνω 3 κουταλιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, τις άλλες 2 τις βάζω στο μπουκαλάκι το νερό που παίρνω μαζί μου στη δουλειά και στίβω μέσα και μισό λεμόνι. Μπορεί να σας φανεί πολύ ξινό αυτό το μίξ, αλλά ο συγκεκριμένος χυμός αλόης έχει και κάτι γλυκαντικά μέσα, οπότε εξισορροπεί πάρα πολύ τη γεύση. Και όσο ετοιμάζετε το πρωινό μου, εγώ φυσικά θα φτιάξω τον πρωινό μου καφέ. Συνήθως χρησιμοποιώ μία δόση εσπρέσο και αρκετό νερό για να φτιάξω έναν αμερικάνο. Τώρα λοιπόν που έχει βράσει η βρώμη μου, θα προσθέσω, αφού την αποσύρω από το μάτι, μερικά φρούτα. Αυτά είναι φρούτα του δάσους, τα οποία είναι, παιδιά, πάρα πολύ γευστικά και είναι κατεψυγμένα, οπότε τα προσθέτω στο ζεστό μείγμα και το αφήνω πάνω στο σβησμένο μάτι για να ζεσταθούν και να ξεπαγώσουν και να γίνουν τέλεια. Έχω σερβίρει το πρωινό μου και θα το διακοσμήσω τώρα. Θα του βάλω αρχικά μια κουταλιά του γλυκού σκόνη μάκα, η οποία είναι ένα superfood το οποίο μας δίνει ενέργεια και θα την ανακατέψω καλά. Δίνει επίσης μια γεύση καραμέλας. Και από πάνω θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού λιναρό σπόρο για ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Θα βάλω ταχίνι, φαίνεται ότι μου αρέσει πολύ το ταχίνι, έχω τεράστιο βάζο. Επίσης ένα κουταλάκι του γλυκού. Και τέλος μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να είναι πάρα πολύ γλυκό το πρωινό μου. Αλλά λίγο το χρειάζεται. Τέλος είπα, όχι, δεν τελειώσαμε εδώ. Ξέχασα ότι πάντα βάζω και κανέλα από πάνω, αλλά κάτι μου έλειψε, οπότε το θυμήθηκα. Και το πρωινό μου είναι έτοιμο, ωραίο, χορταστικό και πάνω απ' όλα πολύ υγιεινό. Στη δουλειά παίρνω πάντα μαζί μου ένα μήλο το οποίο τρώω κατά τις 11-11.30 μέσα στην εκπομπή και μετά γύρω στις 2 τρώω το μεσημεριανό μου. Το μεσημέρι τώρα τρώω συνήθως τους περισσότερους υδατάνθρακες και αφήνω την πρωτεΐνη για το βράδυ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αυτό το γεύμα δεν θα έχει λίγη πρωτεΐνη. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια σαλάτα. Θα ξεκινήσουμε από την πατάτα, η οποία είναι μια πατάτα βρασμένη. Συνεχίζω με ντοματίνια τα οποία έχω κόψει στα 2. Κρεμμύδι. Μην βάλω και πάρα πολύ, δεν θα μου μείνει άνθρωπος μετά. Ένα αυγό βραστό. Και θα προσθέσω και πολύ και κάπαρι που μου αρέσει πολύ. Και να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και αλατάκι, πείτε μου λίγο πώς το κάνει η μεγάλη σεφ, μισό λεπτό, πιάσω λίγο. Λοιπόν, πρέπει έτσι το χέρι, έτσι, από ψηλά. Και έτσι γεμίζεις όλο τον πάγκο της κουζίνας με αλάτια, είναι πάρα πολύ απλό. Το έκανα όμως το εφέ και πάμε να βάλουμε και ελαιόλαδο, εδώ, από το χωριό, από τον Τανικέ. Και η σαλάτα είναι έτοιμη, καλή όρεξη. Για το απογευματινό μου σνακ τώρα, συνήθως τρώω 10 αμύγδαλα, αλλά μη σας κοροϊδεύω, με πιάνουν και κάτι υπογλυκαιμίες μερικές μέρες που τρελαίνομαι, οπότε έχω πάντα σοκολάτα στο ψυγείο. Μπορεί και να υπάρξει εβδομάδα που τρώω 1-2 κομματάκια σοκολάτα καθημερινά, παιδιά, και δεν ντρέπομαι γι' αυτό και δεν το μετανιώνω. Αυτό με τον απογευματινό μου καφέ. Η συγκεκριμένη είναι 74% κακάο και έχει ginger και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το βραδινό μου προσπαθώ να μην το τρώω μετά τις 8, τότε βέβαια είναι που και η πείνα έχει βαρέσει κόκκινα και δαγκώνω άνθρωπο αν δεν φάω. Λοιπόν, έχω ψητό κοτοπουλάκι, φιλέτο και πράσινη σαλάτα, μαρούλι δηλαδή, το οποίο έχω ψιλοκόψει και θα κάνουμε τώρα μια τέλεια σίζαρς.
Θα προσθέσω λοιπόν το κοτόπουλο στο μαρουλάκι. Αυτές είναι 3 κουταλιές της σούπας καλαμπόκι. Φυσικά θα βάλω πάρα πολύ παρμεζάνο από πάνω, τη λατρεύω. Μπορείτε να βάλετε τι κυριακή θέλετε, εννοεί. Οχ! Ναι, όχι αυτό όλο το κομμάτι. Θα το τρίψουμε λίγο. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, γιατί δεν θέλω να βάζω πάρα πολύ dressing. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και έχω βρει και αυτό το dressing, το οποίο δεν έχει ούτε συντηρητικά, λέει, ούτε γλουτένι. Έχει την τέλεια γεύση για την σίζαρ μου και θα βάλω αρκετό και από αυτό. Και αυτό είναι συνήθως το βραδινό μου. Υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση σε αυτή τη σαλάτα να προσθεθούν 2 φρυγανιές, έτσι σπασμένες ενδιάμεσα ως κρουτόν, γιατί το μαρουλάκι από μόνο του τι να σου κάνει, δεν φτάνει. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στην κουζίνα μου. Είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Καλή όρεξη. Θα μαζευτούμε λίγο τώρα μετά το Πάσχα, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις ιδέες σας για το τι άλλο θα θέλατε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!